Χθες συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και οι συζητήσεις και όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και όσα απάντησε ο κύριος Παπάς σας καλύπτουν. Το κρίσιμο ζήτημα δυστυχώς δεν είναι αυτό. Είναι ότι σε συνθήκες που τι συζητήσατε προηγουμένως με τους άλλους καλεσμένους σας έντασης της τουρκικής επιθετικότητας, σε μια στιγμή που ο μέσος Έλληνας αγωνιά για το τι θα γίνει με την οικονομία, ο κύριος Σταϊκούρας παραδέχεται ότι το δεύτερο τρίμηνο είχαμε 16% ύφεση και αρχίζουμε να βλέπουμε παιδιά να λιποθυμούν ξανά, όπως στην περίοδο των μνημονίων, επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης να βάλει αλλού την πηξίδα της πολιτικής ζωής, προφανώς κάτω από την πίεση του κυρίου Σαμαρά που ποτέ δεν είχε αρνηθεί ότι έτσι φαντάζεται την πολιτική ζωή μέχρι το τέλος και να την κάνει ζούγκλα, κατασκευάζοντας ένα ζήτημα με μεθόδους συνηθισμένες από τη δεξιά. Θυμίζω ότι το 1994 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο με βάση την ευθύνη των περίν υπουργών, ακριβώς για υποκλοπές. Και μιλήσαμε. Δηλαδή, ο Μειονή είναι όργανο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι λέτε? Ο Μειονή είναι όργανο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Μειονή μπορεί να έχει τη δική του προσωπική στρατηγική. Το λέω, ακούμε, το ερώτημα ακούμε, έρχεται όχι, σε συνέχεια, όχι. Ότι γιατί την ηχογράφηση ο κύριος Μειονή την έδωσε. Θα σας απαντήσω. Προανακριτική. Ναι, σύμφωνοι. Όταν μιλάμε όμως για παρακρατικές μεθόδους, τι εννοούμε? Ότι αυτές οι κασέτες, που είναι προφανώς παράνομες, ήταν στη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον το Μάρτιο. Το ξέρουμε αυτό γιατί βουλευτής της, ο κύριος Πλεύρης, βασισμένος σε αυτές τις κασέτες, υπέβαλε αντίστοιχες ερωτήσεις στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής. Βλέπουμε τώρα μια μεθόδευση ότι υπάρχουν και άλλες κασέτες. Αυτό είναι εντελώς μαφιόζικο, ξέρετε. Πρώτο χτύπημα, ακολουθούν κι άλλα. Και είναι ενορχιστρωμένο και ανάγεται στην κυβέρνηση, γιατί στο πλαίσιο αυτών των κινήσεων, που τις είπα ξεκάθαρα, παρακρατικές, μαφιόζικες και στο πλαίσιο άλλων ημερών της δεξιάς, μαύρων ημερών της δεξιάς, συνδυάστηκε με μια πρωτοφανή επίθεση υπουργού κατά της δικαιοσύνης και μάλιστα εμπλεκόμενου υπουργού στο σκάνδαλο. Θυμίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, λέει το πρωί θα πάει φυλακή, πρέπει να πάει φυλακή η εισαγγελέας διαφθοράς, αυτή που ερευνά την υπόθεσή του. Και εγώ θα έλεγα ότι το είπε έτσι, βγαίνει κάθε μισή ώρα, μπορεί κάτι να του ξεφύγει. Το επανέλαβε με tweet διαδοχικά, απειλώντας τη. Άρα, και βλέπουμε, τον κάλεσε ο κύριος Πέτσας και ρωτήσαμε τον κύριο Πέτσα γι' αυτό. Ναι. Σωστά, σωστά. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο το ανάγω στην κυβέρνηση. Δεν το ανάγω ούτε στον κύριο Γεωργιάδη. Κατασκευασμένο που είπατε πριν, τι ακριβώς είναι? Είναι συνομιλία κατασκευασμένη, την παραδέχτηκε. Ακούστε, υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης? Είδαμε ότι πλήρωσε 300 συν εκατομμύρια για να το καλύψει. Και μάλιστα, σε επίπεδο γιατρών, κύριε Βίλια. Μισό λεπτάκι, ξέρετε. Αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον. Και όχι πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον. Να κρεμάσουμε στα μανταλάκια πριν εκεί κάνατε λάθος. Εκεί ξέρετε γιατί κάνατε λάθος. Πώς ξεκίνησε η δίωξη? Η δίωξη βασίστηκε σε ένα νόμο αμερικάνικο που λέγεται Foreign Criminal Practice Act. Τι σημαίνει αυτό και γιατί προβλέφθηκε ο νόμος αυτός? Ειδικά για να προβλέψει περιπτώσεις δωροδοκιών κυβερνητικών αξιωματούχων. Επαναλαμβάνω, κυβερνητικών αξιωματούχων. Το 1977 ξεκινά αυτή η έρευνα. Βγαίνουν τα στοιχεία, αυτά τα γνωστά του FBI για πολιτικούς της Ελλάδας που ήρθαν. Δυστυχώς όμως, στην Αμερική, δυστυχώς για μας στην Αμερική, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία, για παράδειγμα, που μάθαμε τα σκάνδαλα της Siemens, τα ελληνικά, μέσω του γερμανικού δικαστηρίου, υπάρχει δεσμός της διαπραγμάτευσης της ευθύνης. Μπορεί να φτάσει σε συμβιβασμό για να μην προχωρήσει. Αυτό το πω, μισό λεπτό θα μου πάρει. Για να μην φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο και ανοίξει πάρα πολύ, μπορεί ο κατηγορούμενος, ας πούμε, που διώκεται για βιασμό, να δεχτεί να καταδικαστεί για σεξουαλική παρενόχληση. Να πάει με φυλακή, αλλά να γλιτώσει τα χειρότερα. Αυτό έγινε και στην περίπτωση Νοβάρτης. Ξέρουμε ότι είχε βάλει στην άκρη 700 εκατομμύρια. Γιατί προϋπολόγισε το ποσό είναι αυτό. Είναι μπλεγμένη πολιτική, κύριε Καρδάκη. Πλήρωσε 300 εκατομμύρια. Ξέρουμε. Είναι απλή αυτή η ερώτηση που μου δίνεται. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα εμπλέκονται πολιτικοί. Γιατί από τους αρχικά 10 που ελέγχονταν, ένας είναι ήδη κατηγορούμενος, που σημαίνει ότι γι' αυτόν υπάρχουν ενδείξεις τουλάχιστον. Ποιος? Δεν το ξέρετε, ποιος έχει παραπεμφθεί? Ναι, προφανώς. Και δύο διερευνούνται. Ναι. Εκ των οποίων ο ένας, ο κύριος Γεωργιάδης, αυτός που σας ανέφερα. Ωστόσο, ότι υπάρχουν ευθύνες πολιτικών, λοιπόν, είναι δεδομένο. Για να περάσουμε στον ευθύνες προς διερεύνηση. Πριν περάσουμε στον κύριο Παπαδημητρίου, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη δεν σημαίνει και παρετούμε? Όχι, όχι. Γιατί για ένα κατασκευασμένο θέμα όπως αυτό που δεν έχει ουσία και που ουσιαστικά πού ανάχθη, στις φράσεις που υπάρχουν στην μαγειτοφωνία αυτή τη συνομιλία. Σε αυτήν εγώ δεν θέλω να αναφερθώ. Γιατί αν δείτε το άρθρο 377α του ποινικού κώδικα, δεν είναι ποινικό αδίκημα μόνο αυτό που έκανε ο κύριος Σομιονή.
Ποινικό αδίκημα είναι να αναφέρεσαι και στο περιεχόμενο και να παραγωγή ομιλία. Ναι. Ναι, να αναφέρεσαι στο περιεχόμενο, να κάνει χρήση του περιεχομένου, λέει η επιλέξη ο νόμος. Περιμένουμε και να το δεχτεί ο εισαγγελέα. Και γιατί το λέει αυτό. Μισό λεπτάκι. Όχι, ο εισαγγελέα μπορεί να εξετάσει αν θα το δεχτεί ως αποδεικτικό μέσο στη δίκη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Από το αν μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία και την πολιτική ζωή ζούγκλα, να παίρνει ο καθένα τι παράνομε κασέτε και το πολιτικό συμβούλιο. Μα όχι, σε μισό λεπτάκι το ξεκαθαρίσω αυτό. Ναι, αλλά συζήτηση από αυτό έγινε και εκατομμύρια. Όταν κατηγορήθηκε ο κύριο Πολάκη ότι τάχα υπέκλεψε συνομιλία με τον κύριο Στουρνάρα, που μετά το διέψευσε, όλοι αναφέρονταν στο 370α και στη δεύτερη παράγραφο, που λέει ότι τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών και όποιος αναφέρεται στο περιεχόμενο της υποκλαπής ασυνομιλίας. Πάμε στον κύριο Παπαδημητρίου, θα επανέλθουμε.